Εάν ο άνθρωπος έχει υπόψη του τα λόγια του Χριστού, του Ευαγγελίου, και βλέπει τον εαυτό του μέσα στο Ευαγγέλιο όπως βλέπει το πρόσωπο του σε έναν καθρέφτη, δεν γίνεται να πάει στον καθρέφτη ένας άνθρωπος ξυρισμένος και ο καθρέφτης να του δείξει γένεια. Έγινε. Ό,τι δείξεις του καθρέφτη σου δείξει. Εάν δούμε το πρόσωπο μας μέσα στο Ευαγγέλιο και βάσουμε με προσοχή τις εντολές του Χριστού, ο Χριστός λέει να είμαστε εμπράοι, να έχουμε ταπείνωση, πραότητα, αγάπη, να αγαπούμε το πλησίο μας, να θυσιάζουμε το εγώ μας χάρη του πλησίου μας. Εάν έχουμε την αγάπη προς το Θεό όσοι χρειάζεται, όσοι πρέπει να έχουμε και αγάπη προς το πλησίο μας, τότε γιατί να είμαστε θυμωμένοι και να κάνουμε επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου μας, εφόσον υπάρχει αγάπη? Όταν υπάρχει αγάπη, η αγάπη καλύπτει πλήθος. Λάθη δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν κάνει ποτέ του. Όλοι, οι μικρά, μεγάλα, λίγα, πολλά, ο καθένας μας κάτι θα κάνει, κάτι λάθος θα κάνει. Όπως λέει και η παροιμία, ούτε δέντρο χωρίς ξεράδι, ούτε άνθρωπος χωρίς ψεγάδι. Και οι μεγάλοι Άγιοι είχαν τα ελαττώματα τους. Και οι μεγάλοι ληστέ είχαν τα καλά προτερήματα τους. Εξού και ο καλός ληστής πας στο Σταυρό εκέρδισε τον παράδεισο γιατί ήταν καλοπροαίρετος. Εμείς που ερχόμαστε στον Άγιο Κενδέα και είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια, δεν πρέπει να έχουμε τίποτε κρυφό μέσα μας και να με το φανερώνουμε. Πρέπει να τα λέμε όλα στον Πνευματικό Πατέρα, για να μας λέει ο Πνευματικός Πατέρας μας που πατούμε. Αν πατούμε γερά, σωστά, αν έχουμε λάθος, έχουμε δίκιο. Επάντως, το καλύτερο είναι να έχουμε ταπείνωση. Η ταπείνωση, η Αγία ταπείνωση, βλέπει, εάν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση, βλέπει τον εαυτόν του που κάτω από όλους τους ανθρώπους. Και ό,τι λάθη κάνουν οι άλλοι, τα δικαιολογεί με έναν τρόπο άγιο. Άνθρωπος είναι και αυτός, θα κάνει λάθος. Όπως και εγώ κάνω λάθη και όλοι μας. Δεν θα πιάσει το κουσπί να του δώσει πάνω στο κεφάλι. Τα ανδρόγυνα πρώτα από την αραβόνα τους, πριν ακόμα μπει το στεφάνι, πρέπει να ενωθούν πνευματικά, να αγαπηθεί ο ένας με τον άλλον ειλικρινά, με αγία αγάπη. Εάν είναι τόσο πιστοί ο ένας προς τον άλλον τους, αγαπάει ειλικρινά ο ένας τον άλλον τους, όταν έρθει φουρτούνα, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, θα συναντήσουμε φουρτούνες στη ζωή τούτη. Η ζωή μας έχει κύματα μεγάλα, τεράστια. Πότε σηκώνονται ψηλά, πότε κατεβαίνουν χαμηλά, αλλά πάντα γαλήνη, αποκλείεται να υπάρχει στη θάλασσα. Και έτσι και στη ζωή μας, η ζωή μας είναι γεμάτη από φουρτούνες. Εάν υπάρχει αγάπη στο αντρόγενο μεταξύ τους, κλείσε το. Κλείσε το. Έλα να γραφάλει, αν ξέρεις το άντρο. Εάν υπάρχει αγάπη, υπάρχουν θεμέλια στο σπίτι και δεν πρόκειται να παίζει το σπίτι εκείνων, ούτε που τις θύελλες, ούτε που τις βροχές, ούτε που ανεμοστρόβιλους.
Η αγάπη είναι που κρατεί το σπίτι, που κρατεί τα θεμέλια, που κρατεί την οικογένεια. Εάν το αντρόγινο είναι αγαπημένο μεταξύ του και τα παιδιά θα βρουν τον δρόμο τους, θα βρουν τον Θεό και στις δύσκολες στιγμές τους θα έχουν ρίζες βαθιές και δεν θα μπορέσει κανένας αέρας, κανένας ανεμοστρόβιλος να τα βγάλει και να τα ξεριζώσει, να τα καταστρέψει. Το στήριγμα των παιδιών είναι οι γονείς. Το στήριγμα των γονιών είναι ο Θεός. Εάν υπάρχει ο Θεός, υπάρχει αγάπη μεταξύ τους, υπάρχει ο Θεός. Εάν υπάρχει ο Θεός μεταξύ τους, μέσα στην καρδιά τους, μέσα στο σπίτι τους, μέσα στην οικογένεια, στη ζωή τους, τότε καμιά θλίψη, κανέναν εμπόδιο, κανένα λυπηρό δεν θα σκιάσει τη ζωή τους. Θα έρθει η ώρα που θα καμαρώσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και θα τα βλέπουν και θα χαίρονται, θα τα καμαρώνουν, γιατί το γάλα που τους έδωσαν ήταν αγνό και έγιναν υγιή τα παιδιά μαζί με την αγάπη των γονιών τους και την αγάπη του Θεού, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε κίνδυνο που θα συναντήσουν σε αυτήν τη ζωή. Η ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα είναι γεμάτη από δυσάρεστα και ευχάριστα, χαρές και λύπες, απροσδόκητα περιστατικά, αλλά όχι ανυπέρβλητα. Θα μπορούμε να τα υπερβούμε με τη βοήθεια του Θεού, αλίμονο και τρισαλίμονο στον άνθρωπο εκείνο που είναι μακριά από τον Θεό και συναντά τα προβλήματα ανέτοιμος. Γίνεται θηριάλωτος από τον διάβολο, δεν βρίσκει ηρεμία, δεν βρίσκει γαλήνη και καταστρέφεται, πηγαίνει από τη μια καταστροφή στην άλλη, από το κακό στο χειρότερο. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού, ό,τι κακό κι αν του συμβεί, είναι όπως τη νύχτα που έρχεται και σκιάζει την ημέρα, αλλά για λίγες ώρες και μετά πάλι μια αυγή, πάλι ο ήλιος, πάλι φως και το σκότος υποχωρεί. Επιτρέπεται και η νύχτα, επιτρέπεται και η μέρα και ο άνθρωπος μπορεί να ασυναυτίσει, να συνταυτίσει τις εργασίες του και την ημέρα και την νύχτα. Να ξεκουράζεται την νύχτα, να εργάζεται την ημέρα για να μπορεί να συνεχίσει μέχρι το τέλος της εξορίας μας, γιατί ο κόσμος τούτος είναι μια εξορία. Η πατρίδα μας είναι η ουράνιος βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι η πατρίδα μας, η αληθινή μας πατρίδα. Τώρα είμαστε σε ένα ξενοδοχείο, είμαστε ενωτιπόροι. Ποιος ξέρει πότε θα περάσει το λεωφορείο να μας παίξει την μπουρούν ότι πρέπει να αναχωρήσουμε. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την ώρα μας, την ώρα της αναχωρήσεώς μας, και την ώρα της αναχωρήσεώς μας δεν παίρνουμε μαζί μας τίποτε. Χωρίς αποσκευές, λέει. Ορίστε, περάστε μέσα χωρίς αποσκευές. Αποσκευές είναι τα έργα μας, τα καλά και τα κακά. Αυτά μόνο θα κουβαλήσουμε μαζί μας και θα πάμε να συναντήσουμε τον δίκαιο κριτή για να μας αποδώσει κατά τα έργα μας. Πολλές φορές και εμείς οι μοναχές είμαστε εμπνημένοι στις δουλειές. Δουλειές και λέμε καλά. Πότε θα κάνουμε την προσευχή μας, πότε θα θυμηθούμε τον Θεό, πότε θα διαβάσουμε, πότε θα αχαρούμε τον Θεό μας με το τηλέφωνο, δηλαδή με την προσευχή. Η προσευχή μας είναι σαν να τηλεφωνάς του Θεού. Άμα να αγαπάς ένα πρόσωπο και αρχίσεις να το δεις, πιάνεις το τηλέφωνο και μιλάς στο τηλέφωνο.
Και το Θεό, άμα τον υποθυμίσουμε, άμα τον θυμηθούμε, εκείνος δεν μας ξεχνά, είναι πάντα κοντά μας, αλλά περιμένει να του μιλήσουμε. Κάνουμε το τηλέφωνο, την προσευχή, και τότε βρίσκουμε την καλύνη μας, την ειρήνη μας, και βλέπουμε ότι το δέντρο μας κάνει καλούς καρπούς. Λέει ο Απόστολος Παύλος, η καρπή του πνεύματος εσύ τούτη. Πραότητα, ειρήνη, χαρά, ταπείνωσης, αγάπη, κατά τον διούτον ουκ αστιν όμως. Ήρθε ο διάβολος με το θυμό να μας άψει σπίρτο, άψουν τα λαμπάκια μας. Να μην του ανοίξουμε ούτε παράθυρο ούτε πόρτα. Μακριά. Όχι. Πάγιο πίσω όμως Σατανά. Ο Χριστός είναι αγάπη, ειρήνη, χαρά και όχι θυμός, οργή, εκδίκησης, καυγάς και τα διά αυτά. Μακριά από το χριστιανό, οι καυγάδες, οι θυμοί. Εντερκάζει στο χριστιανό να μάχεται, να καυγαδίζει, να θυμώνει, να απειλά. Εν του πάει του χριστιανού. Γιατί ο Χριστός μας ήταν όλος αγάπη. Πόσα του κάμα, πόσα μαρτύρια. Και όμως είχε τόση υπομονή που ακόμα και την ώρα του σταυρού του, του σταυρικού θανάτου, παρακάλεσε τον πατέρα να μην τιμωρήσει τους σταυρωτές του. Πώς ήταν η αγάπη του για όλους μας, και για τους εχθρούς του, και για τους αγαπημένους του, και για εκείνους που τον εμισούσαν και τον εσυποφαντούσαν, προσεύχε του. Και εμείς για να του μοιάζουμε, γιατί ο κάθε πατέρας παρατηρά το μωρό του να δει πόσο του μοιάζει, και αν δει ότι μοιάζει τον άκο πολλά, χαίρεται. Μπορεί να με το εκφράζει, μα όμως μέσα του χαίρεται. Λέει, ο γιος μου μοιάζει μου, η κόρη μου μοιάζει μου. Εν τέλεια ίδιος εγώ. Και ο Θεός το ίδιο. Θέλει να του μοιάζουμε. Να έχουμε την αγάπη, τη φιλαδελφία, την εσπλαχνία, την ταπείνωση. Με τούτα ουλά θα ευχαριστήσουμε τον Θεό Πατέρα μας και οι άγγελοι θα σεβαστούν τον άνθρωπο εκείνο. Γιατί είναι σαν τη λύρα τη χρυσή που έχει τη σφραγίδα του βασιλιά πάνω. Εάν η λύρα η χρυσή έχει και τη σφραγίδα του βασιλιά, έχει αξία. Και ο άνθρωπος που έχει την εικόνα του Θεού, που έχει τα σημάδια του Θεού, έχει αξία. Και το σέβονται οι άγγελοι. Τον πιάνουν την ψυχή του οι άγγελοι με σεβασμό και την ανεβάζουν στο θρόνο του Θεού για να δώσει ο Θεός τα βραβεία εκείνα που αξίζουν στη ψυχή εκείνη. Ο χρόνος μας τρέχει. Τόσο πολλά τρέχει που δεν υπάρχει καμιά μηχανή να μετρήσει την ταχύτητα του χρόνου. Τρέχει, 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 τρέχει και πού μας παίρνει? Στο τέρμα, στον τάφο. Όμως μπορούμε πριν να πάμε στον τάφο, πριν να φτάσουμε στο τέρμα, να πληρώσουμε εισιτήριο όταν φτάσουμε στον τάφο, που για μέτσι έτσι να μπούμε μέσα σε έναν αεροπλάνο και να πάμε σε άλλη χώρα, πάνω στον ουρανό, στον παράδεισο, για να ζήσουμε πιο ευχάριστα, πιο ευτυχισμένοι, πιο χαρούμενοι από ό,τι ζήσαμε εδώ στη γη. Έχουμε την δύναμη, ας θυσιάζουμε και λίγο χρόνο να το σκεφτούμε, να βρούμε και τρόπους να το αποφασίσουμε και να βρούμε τρόπο να εξασφαλίσουμε εισιτήριο για τον παράδεισο. Έτσι θα εξαγοράσουμε τον χρόνο της ζωής μας και θα πάει χαμένος ο χρόνος μας, αλλά
όπως ένας άνθρωπος εργάζεται και τα λεφτά του δεν φαίνονται να πολυνίσκουμε στην πούκα του, δηλαδή το λαώνουμε μια ζωή και τα μπουκαμάτω, μια τρύπα μες στο νερό. Όμως, άξυπα, τηλεφωνά του μια τράπεζα, Ευάγγελε, έχεις τα μένα 1 εκατομμύριο. Εγώ 1 εκατομμύριο, το που το είδα. Μα και τα λία που βαλές, πολλοί να γίνηκαν 1 εκατομμύριο, ένα να πιάεις. Έτσι είναι την ώρα, λέει, πετάσε το μυστρί, έθελα, δεν θα δουλέψω πια, δόξα σε ο Θεός, θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Έτσι είναι και οι καλές οι πράξεις που να κάνουμε λίες. Άξιπα θα μας πούν που την τράπεζα την άνω, οι άγγελοι. Stop. Τελειώσετε τα βάσανα, τελειώσαν τα βάσανα σας. Έχετε εκατομμύρια στην άκρη, ελάτε να τα απολαύσετε. Να πάμε στην άλλη ζωή να απολαύσουμε τους τόπους μας. Να μην μας γελά η δουλειά, να μην μας γελούν οι εφήμερες, τα εφήμερα, οι ασχολίες, οι μηδαμινές που είναι μόνο για την ύλη. Με το να φροντίζουμε, έτσι με αρέσει και να πάμε στον κήπο να φυτέψω και ποτούτα, και ποτζίνα, και ποτζίνα, και ποτούτα, και πάει ο χρόνος, πάει η μέρα, τελειώνει η μέρα, ήρθε η ώρα του εσπερινού, πότε να κάνουμε εσπερινό. Άντε, ξαπολάτα να πάμε να κάνουμε εσπερινό. Γελά μας η φύση, το πράσινο, τα λουλούδια, γελά μας ο κόσμος, αλλά πρέπει να το γελάσουμε και εμείς. Να είμαστε πιο εξυπνοί εμείς από τον κόσμο. Πρέπει να βάλουμε ένα στόπερ. Άμα υπάρχει κίνδυνος μπροστά μας, θα πιάσουμε τα στόπερ. Πάει άλλο, θα δουλέψω υπερορίες, να κάνω και λίγη προσευχή. Δούλεψα για το κορμί μου, για το σώμα μου, δούλεψα για την οικογένεια μου. Τώρα και προσευχή για την ψυχούλα των μωρών μου, για τις ψυχές μας, για την υγεία μας, τη σωματική και τη ψυχική. Η προσευχή είναι το τηλέφωνο που τηλεφωνούμε του Θεού. Η προσευχή είναι η κουβέντα που κουβεντιάζουμε με τον Θεό. Η προσευχή έγινε τώρα τελευταίως ένα περιστατικό που μας συγκλώνησε και απορούσαμε όλοι πώς έστησε εκείνο το μωρό ύστερα από τέτοιο χτύπημα που επήρε και μάθαμε ότι ο πατέρας του προσεύχεται εκείνη την ώρα. Ο πατέρας του είχε επικοινωνία με τον Θεό, τηλεφώναν του Θεού, οι άγγελοι επεμβήκαν και εσώθηκε το παιδί, ο γιος του. Άρα η προσευχή έχει πρώτη θέση στη ζωή μας. Η δεύτερη θέση η εργασία. Πρώτα η προσευχή και διά της προσευχής μας φωτίσει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να λέμε, τι πρέπει να εργαζόμαστε, πόσο να εργαζόμαστε, πόσο για το σώμα και πόσο για την ψυχή θα μας φωτίσει το Πανάγιο Πνεύμα. Διά της προσευχής γίνονται όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Διά της προσευχής έρχεται το μωρό στον κόσμο και διά προσευχής φεύγει από τον κόσμο ο γέρος ή ο νέος και πηγαίνει στον τάφο. Η προσευχή πρέπει να είναι ενωμένη μαζί μας, να μας σκεπάζει πιο σφιχτά από ότι τα ρούχα μας. Προσευχή και στο κρεβάτι και στην καρέκλα και στην εργασία και στο σπίτι και στη δουλειά, στη λύπη μας, στη χαρά μας, προσευχή. Και η προσευχή θα είναι ο καλύτερος μας φίλος, η καλύτερη μας φίλη, η μάνα η πανταχού παρούσα. Πολλές φορές παρακολουθώ τα μωρά, παιδιά, μεγάλα παιδιά, αμά, φέρ μου νερό, αμά, φέρ μου φαΐ, αμά,
τούτο το που κάμισο μου πριν μου, το σιδέρωσε μου το. Τούτη η μάμα, άμα τούτον, άμα τσίνον, εμείς θα φοράξουμε του Χριστού. Κύριε, σώσε με από τον Σατανά. Κύριε, σώσε το παιδί μου, χάνεται. Κύριε, φώτισε το παιδί μου να βρει τον δρόμο του. Κύριε, φύλαξε τα παιδιά μου να είναι πάντα όρθια, να στέκουν, να μην πέσουν. Κύριε Ιησού Χριστέ μου, σώσε μας. Περαγία Θεοτόκε, σκέπασε μας. Όλες οι δουλειές έχουν τον κόπο τους. Και η προσευχή δεν είναι κουραστική, αλλά θέλει απόφαση. Προσευχή, προσοχή, αγάπη στο Θεό, αγάπη στον πλησίον, εσπλαχνία, με τη βοήθεια του Θεού να βρεθούμε όπως είμαστε εδώ, να βρεθούμε στην άλλη ζωή, στον Παράδεισο, όλοι μαζί, ουδενός εξαιρουμένου. Όλοι μαζί να βρεθούμε στον Παράδεισο, να απολαύσουμε τα αγαθά εκείνα που ο οφθαλμός σου κείδε και ους ουκ ηχουσέ και επί καρδία ανθρώπου κανέβη. Α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτό. Αμήν. Αν μας ρίξεις άγγυρε και πιάμε πάνω και να σπάσουμε. Αν μας ανοίξεις την πόρτα για να πάει στο κτίριο. Αν μας σας φανάζω και να δείτε μου εγώ δουλειές.